Στα πετρέλαια Καβάλας, κύριε Υπουργέ, στη μοναδική πετρελαιοπαραγωγική μονάδα της χώρας, οι 240 εργαζόμενοι με συμβάσεις αγωγής του χρόνου βρίσκονται μπροστά στον εκβιασμό της ελληνικής θυγατρικής Energian, μέλους του ομίλου Energian. Η εταιρεία από την άνοιξη του 2020 επικαλείται την πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, αν και σήμερα αυτές έχουν ανακάψει, και τη δυσκολία πρόσβαση χρηματοδότηση, αν και μόλις πρόσφατα ολοκλήρωσε την εξαγορά της Edison. Η ελληνική κυβέρνηση, για λογαριασμό της Energian, κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχέδιο στήριξης της εταιρείας με δάνεια ύψους 100 εκατομμυρίων, το οποίο και εγκρίθηκε. Πιο συγκεκριμένα, δάνειο 90,5 εκατομμυρίων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και κρατικό δάνειο με μέσες εξασφάλισης 9,5 εκατομμυρίων. Πρόκειται για δάνεια που σωστά ο λαός μας, από την ίδια του την πείρα, τα χαρακτηρίζει ως θάλασσο δάνεια και που θα κληθεί πάλι ο ίδιος να πληρώσει. Μόλις πήρε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προχώρησε σε σχέδιο οικονομικής λειτουργικής αναδιάρθρωσης με εξορθολογισμό στα κόστη, που μεταφράζεται στην πρώτη φάση σε σχέδιο απολύσεων που βαθίζει εθελούσεις εξόδους και στη συνέχεια νέες απαιτήσεις για μείωση του λειτουργικού κόστους, δηλαδή νέες περικοπές δικαιωμάτων. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί προπομπό όσων θέλει η κυβέρνηση να ακολουθήσουν για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, που φέρνει για τον ελληνικό λαό ένα νέο σούπερ μνημόνιο και νεάντα εργατικά εκτρώματα σε ανατροπές του αιώνα, με τη δεκάωρη δουλειά που καταργεί την πληρωμή των υπερωριών, την ενίσχυση του κρατικού ελέγχου στα συνδικάτα, το χτύπημα των συνδικαλιστικών ελευθεριών, ενώ για τους επιχειρηματικούς ομίλους προβλέπεται ζεστό χρήμα. Το Σωματείο καταγγέλει ότι το σχέδιο είναι σχέδιο εργολαβοποίησης των εργαζομένων. Αφού σε πρώτη φάση προβλέπει 160 εργαζόμενους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και 80 εργολαβικούς. Παράλληλα, επισημαίνει ότι γίνονται σοβαρά ζητήματα με το ζήτημα της ασφάλειας των χερσαίων και θαλασσίων εγκαταστάσεων, αφού πρόκειται να αντικατασταθεί μεγάλο τμήμα έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού, ενώ στο σχέδιο αναδιάρθρωσης δεν προβλέπεται ούτε χημικός βάρδιας, όπως καταγγέλει το Σωματείο πάλι. Συνυπολογίζοντας ότι στην περιοχή Νέα Καρβάλη, σε απόσταση κάποιων εκατοντάδων μέτρων, βρίσκονται και λειτουργούν οι εγκαταστάσεις των λιπασμάτων Καβάλας και λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια έκθεση επιθεώρησης για το 2020 από το αρμόδιο τμήμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην οποία επισημάνθηκαν σοβαρές παραλήψεις και κενά στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων των λιπασμάτων Καβάλας, που ευθέως παραπέμπουν σε κίνδυνο βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης, ο λαός της Καβάλας εκφράζει φυσικά την αγωνία του για να μην γίνουμε νέος Λίβανος. Με βάση τα παραπάνω, ρωτάει η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρει ώστε να μην προχωρήσει. Ο αντεργατικός σχεδιασμός της εταιρείας με τις εθελούσες παραιτήσεις απολύσεις, να μην υπάρξει καμιά βλαπτική μεταβολή των όρων της συλλογικής σύμβασης εργασίας, καμιά μείωση μισθών και δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δεύτερον, πότε θα έρθει σε συζήτηση στη Βουλή το σχέδιο που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγκρίθηκε. Και τρίτον, πώς θα εξασφαλίσει η κυβέρνηση την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στα πετρέλαια Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής για να εκμηδενιστεί ο κίνδυνος μιας μεγάλης έκτασης ατύχημα. Ευχαριστώ. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Στολτίδη, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποδίδει πραγματικά μεγάλη σημασία στα θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, αναπτύσσοντας μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του δράσεις τόσο σε νομοθετικό όσο και σε ελεγκτικό επίπεδο. Όμως, πριν περάσω στην απάντηση της ερώτησής σας στο πεδίο που αφορά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θέλω να επισημάνω ότι έχετε τρία ερωτήματα στην ερώτηση που καταθέσατε. Για τα δύο από αυτά θα πρέπει να απευθυνθείτε σε συναρμόδια Υπουργεία και όχι στο Υπουργείο Εργασίας. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες πληροφορίες προσπάθησα να μαζέψω από αυτά, αλλά καταλαβαίνετε δεν μπορώ να σας απαντήσω σε βάθος αυτά. Δηλαδή, θίγετε θέματα εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων, στα οποία θα σας απαντήσω, αλλά θίγετε και θέματα που αφορούν την ίδια τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και την επιχείρηση που είναι αρμοδιότητα άλλων Υπουργείων, δηλαδή για την ασφάλεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων στα πετρέλαια Καβάλας, όπως και για τις δραστηριότητες επιχειρήσεων ύψης της ασφάλειας, υπάρχει ειδική νομοθεσία, ο έλεγχος εφαρμογής της οποίας έχει ανατεθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ήταν εδώ ο κύριος Γεωργιάδης προηγουμένως, αλλά εντάξει. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπάρχει κοινή σχετική υπουργική απόφαση, η οποία ορίζει τους κανόνες για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων που σχετίζονται με επικίνδυνες χημικές ουσίες αλλά και των ευρύτερων περιοχών στις οποίες λειτουργούν αυτές οι επιχειρήσεις. Τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβα από το ΣΕΠΕ, ο έλεγχος και οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας σχετίζονται με θέματα ασφάλειας των εργαζομένων και δεν επισέρχεται σε θέματα της τεχνικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, οι οποίες υπόκειται σε καθεστώς πολύ συγκεκριμένων ευρωπαϊκών οδηγιών και λαμβάνει υπόψη τους θέματα όπως είναι η προστασία του γενικού πληθυσμού, της δημόσιας υγείας και προφανώς η προστασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η συνεργασία όχι ενός ή δύο, αλλά 6 φορέων συναρμόδιων Υπουργείων. Και τα Υπουργεία αυτά, σύμφωνα με την απόφαση της 17 Δευτέρου του 2016, είναι το Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
στο πλαίσιο της οποίας οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας συνεργάζονται στενά με άλλους συναρμόδιους φορείς. Τώρα, σύμφωνα με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, η εταιρεία Πετρέλαια Καβάλας και δει το χερσαίο κομμάτι της, δηλαδή το Διελιστήριο Επεξεργασίας Καβάλα Oil, ανώνυμη εταιρεία, υπάγεται στις διατάξεις της νέας κοινής υπουργικής απόφασης. Είναι η Σεβέζο 3 που την αναφέρετε και εσείς στην ερώτησή σας. Ενώ η αδειοδοτούσα αρχή εκεί πέρα είναι η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία προφανώς μπορεί να απαντήσει και λεπτομερώς το ερώτημά σας. Τώρα, προφανώς δηλαδή δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της επιθεώρησης ασφάλισης και υγείας εργασίας η τήρηση των κανόνων ασφάλισης που διέπουν τη λειτουργία των χερσαίων εγκαταστάσεων της Καβάλα Oil ΑΕ στη Νέα Καρβάλη και γενικά των εγκαταστάσεων δίλησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών, καθώς όλα αυτά καθορίζονται με ειδική νομοθεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Εργασίας. Σε ό,τι αφορά στα εμπίπτωτα στην αρμοδιότητα του ΣΕΠΕ, θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στις χερσαίες και παράκτιες εγκαταστάσεις Καβάλα Oil ΑΕ, από την 1η Ιανουαρίου έως του 2017 έως σήμερα, η τοπική επιθεώρηση ασφάλειας και υγείας της εργασίας στην Καβάλα έχει πραγματοποιήσει 9 ελέγχους. Παράλληλα, το ΣΕΠΕ παρακολουθεί στενά από την έναρξη της ισχύως των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας για την πρόληψη και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού, τα θέματα της διαχείρισης από την επιχείρηση Καβάλα Oil ΑΕ των ύποπτων και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της νόσου μεταξύ των εργαζομένων, δηλαδή την απομόνωση, την ηχνηλάτηση κλπ. Και γενικότερα την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων από τον ιατρό εργασίας της επιχείρησης. Αυτά μέχρι τώρα για τα θέματα των εργασιακών σχέσεων θα απαντήσω στη δευτερολογία μου, γιατί έχω υπερβεί το χρόνο μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα βοηθούσε να δώσετε μια προσέγγιση για τα εργασιακά, γιατί νομίζουμε ότι και οι ερωτήσεις είναι πολύ εύκολες να απαντηθούν. Ρωτάμε την κυβέρνηση και μονολεκτικά θα μπορούσαν να αναλυθούν αν υπήρχε αυτή η πρόθεση. Αλλά κοιτάξτε, επανέρχομαι σε σχέση με το ποια επιχείρηση μιλάμε. Μιλάμε για μια επιχείρηση με κολοσσιαία κέρδη και με μπάσιμο για τα καλά στον ενεργειακό χάρτη. Επενδύσει από το Μαυροβούνιο μέχρι την Αίγυπτο και το Ισραήλ, εξαγορά τη Edison, είσοδο στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, απορρόφηση του 60% τη Repsol στα δικαιώματα ερευνών σε Ιωάννινα και Θεσπρωτεία, εξαγορά του Block 2 από τη Total δυτικά τη Κέρκυρα, εκτίμηση για έσοδα για το 2023 τη τάξη των 2 δισεκατομμυρίων το χρόνο. Πάνω δηλαδή ακόμα και από την χρηματιστηριακή θεραξία. Διεκδικεί επιπλέον την παραχώρηση του εξαντλημένου κοιτάσματος Νότια Καβάλα για τη μετατροπή του σε υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου που βρίσκεται στην τελική φάση δημοπράτησης και έχει μάλιστα επανενταχθεί στα έργα κοινού ενδιαφέροντος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αποτελεί επιλέξιμο για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο. Κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να μιλήσουμε για φτώχεια καταραμένη στην κυριολεξία που χρειαζόταν ουσιαστικά και χρηματοδότηση. Και πρέπει να πούμε τώρα εδώ, ο λαός μας στα νοσοκομεία της μιας νόσου ακόμα πεθαίνει μαζικά από την έλλειψη υγειονομικών και υποδομών και η κυβέρνησή σας επιλέγει να τις φορτώσει και άλλα θαλασσοδάνεια. Κάθε μέρα από την αρχή της διακυβέρνησής σας, με συγχωρείτε που θα το πω, γιατί στην κυβέρνηση απευθύνομαι, παραμυθιάζει η κυβέρνηση το λαό μας για νέες και καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας. Από το πρωί ως το βράδυ. Ενώ δεν έχετε αφήσει θέση εργασίας που να μην την έχετε τσακίσει από τις ήδη υπάρχουσες. Εδώ φτάνετε ουσιαστικά, σαν επιλογή της κυβέρνησης, να χρηματοδοτείτε και τις ίδιες απολύσεις. Θέλει η ενεργειακή να απολύσει τους εργαζόμενους και να ξαναπροσλάβει τους ίδιους ή νέους φτηνούς σκλάβους και με απλήρωτα δεκάωρα, με το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται, και εσείς το πληρώνετε, επιλέγετε να το πληρώσετε με τα χρήματα του λαού μας. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, διότι τους χρηματοδοτείτε χωρίς το παραμικρό όρο για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και πρέπει άμεσα να το σταματήσετε αυτό, κύριε Υπουργέ. Αυτό ρωτάμε, είναι το δημόσιο συμφέρον για εσάς, η εξαθλίωση των εργαζομένων για το γέμισμα των θησαυροφυλακίων, των επιχειρηματικών ομίλων που δεν προσφέρουν τίποτα στα λαϊκά συμφέροντα. Τους έχετε δώσει τόσο αέρα τους επιχειρηματικούς ομίλους, τόσο έχετε φουσκώσει τη λύσα τους για κέρδη, που δεν προβλέπουν ούτε καν το έμπειρο προσωπικό για τη διασφάλιση των χερσαίων και θαλασσίων εγκαταστάσεων από ευρείας κλίμακας καταστροφής που θέτουν σε κίνδυνο το λαό όλη τη περιοχή. Στείλατε χθες και την επιθεώρηση εργασίας, προφανώς κατά τη γνώμη μας, για να υπερασπιστείτε τις επιλογές σας. Ενώ γίνονται καταγγελίες τόσα χρόνια για ατυχήματα και δυστυχήματα στους εργολαβικούς εργαζόμενους από το Σωματείο, μετά από 14 χρόνια. Κύριε Υπουργέ Ενεργειακή, με ευθύνη της δικής σας κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, εκμεταλλεύεται το πετρέλαιο που αποτελεί περιουσία του ελληνικού λαού και θα μπορούσε, αν το είχε στα χέρια του, να αποτελεί σημαντική ενεργειακή εφεδρεία για τις ανάγκες του. Και όχι για να θερίζει η ενεργειακή φτώχεια ακόμα και στην περιοχή της Καβάλας όπου έχει την παραγωγή του πετρελαίου. Οι εργαζόμενοι λέμε ότι έχουν αρκετή πείρα και πολύτιμη. Ξέρουν πολύ καλά ότι όλα οφείλονται στη δικιά τους τη δουλειά και τίποτα χωρίς αυτή δεν μπορεί να γίνει. Ξέρουν πολύ καλά ότι η στάση με την ίδια πείρα
Βάζουμε πλάτη για να σωθεί η επιχείρηση. Οδηγεί, έχει οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε νέες υποχωρήσεις, σε νέα δεινά. Νομίζουμε ότι ξέρουν τη δύναμή τους, την έχουν δοκιμάσει. Μπορούν με την οργανωμένη ταξική πάλι μέσα από το σωματείο τους να αποκρούσουν την επίθεση από κυβέρνηση και εργοδοσία. Και σε αυτή τη μάχη μπορούν φυσικά και πρέπει να συνυπολογίσουν το λαό της περιοχής που έχει κοινά συμφέροντα και φυσικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με όλες τις δυνάμεις. Αξιότιμη κύριε Στολτίδη. Καλά, είναι. Οι πολιτικές μας διαφορές είναι προφανείς, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως θεμητό. Όμως θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι στο Υπουργείο Εργασίας, στο μέτρο που εμπλέκεται, έχει πράξει και θα συνεχίσει να πράττει τα δέοντα. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καβάλας μας ενημέρωσε ότι δεν έχουν υποβληθεί καταγγελίες από τους εργαζόμενους στα πετρέλαια Καβάλας, ούτε για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, ούτε μεμονωμένα για τυχόν εργατικές διαφορές. Μάλιστα, πριν από δύο μέρες, όπως το επισημάνατε και εσείς στην δευτερολογία σας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από το ΣΕΠΕ στην επιχείρηση, όπου και ζητήθηκαν και επιδείχθηκαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ετήσιος πίνακας προσωπικού, πρόγραμμα εργασίας, κατάσταση μισθοδοσίας και από την εξέταση των ανωτέρων δεν διαπιστώθηκε καμία παράβαση της εργατικής νομοθεσίας. Σε σχέση τώρα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης εταιρείας, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδροχοανθράκων, που είναι και η καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία για αυτό που συζητάμε, μας ενημέρωσε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων με τον ανάδοχο, οπότε δεν είναι δυνατή η παροχή περαιτέρω διάχυσης πληροφοριών σε παρόντα χρόνο. Πάντως, σε ενημέρωση που έλαβα αργά χθες το βράδυ από το Υπουργείο Οικονομικών, αναφέρεται σαφώς ότι η εγγύηση δανείων που έχει λάβει η εταιρεία από το δημόσιο μετά από έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προϋποθέτει μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης. Τα εργασιακά που είπατε προηγουμένως. Σας τονίζω όμως και πάλι ότι και αυτό το ζήτημα και για τους όρους δηλαδή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της επιχείρησης δεν είναι αρμόδιο του Υπουργείου Εργασίας και για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, αυτή τη στιγμή μας ρωτάτε για κάτι που δεν έχει συμβεί. Στο κομμάτι πάντως της δικής μας αρμοδιότητας, η πολιτική μας απόφαση είναι σαφής και σε αντίθεση με αυτά που υπονοούν διάφοροι, στο καινούριο νομοσχέδιο για τα εργασιακά ισχυροποιούμε το ρόλο της επιθεώρησης εργασίας, μετατρέποντάς την σε ανεξάρτητη διοικητική αρχή με λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική αλλά και οικονομική αυτοτέλεια. Δηλαδή, σταματά η εποπτεία από κυβερνητικά όργανα και κρατικούς φορείς, ώστε το έργο της να επιτελείται ακόμα πιο αποτελεσματικά, με ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια και παρέχοντας ακόμα μεγαλύτερη προστασία στους εργαζομένους. Σας ευχαριστώ πολύ.